Κύριε Υπουργέ, ολοκληρώθηκαν και οι παρεμβάσεις των βουλευτών που ζήτησαν να λάβουν το λόγο του νομοσχεδίου. Ο λόγος εσάς για τις δικές σας απαντήσεις. Από ό,τι αντελήφθηκα όμως, προμηνύεται θυελώδη η επόμενη συνεδρίαση με όσα ελέγχθησαν σήμερα για τη νέα νομοθετική σας πρωτοβουλία για την ψήφο των αποδήμων. Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για 20 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί τόσο χρόνο, από την έννοια ότι εμπολής, νομίζω τα βασικά επιχειρήματα εξετέθησαν και προφανώς θα τα αξιολογήσουμε. Επομένως, ως προς το θέμα της οργάνωσης της συζήτησής μας, όπως είπαμε, θα καταθέσουμε νομοτεχνικές, θα τις δείτε στην Ολομέλεια, αλλά δεν θα είναι πάντως εκτεταμένες, είναι περιορισμένες νομοτεχνικές. Για τις δύο τροπολογίες που έχει καταθέσει το Κομμουνιστικό Κόμμα, δεν το ξέρω τώρα το διαδικαστικό μέρος, φοβάμαι ότι θα χρειαστεί να τις επανακαταθέσετε για την Ολομέλεια, γιατί στην παρούσα φάση, προφανώς στη μία δεν έχω αρμοδιότητα, άρα δεν μπορώ να σας πω κάτι, και στην άλλη θα επιφυλακτώ να τη δω λίγο καλύτερα, κυρίως δηλαδή αυτή η οποία αφορά το θέμα της νομικής βοήθειας. Έτσι. Θα το κοιτάξουμε λίγο περισσότερο και θα σας πω στην Ολομέλεια τελικώς. Απλώς επειδή δεν μπορούν να περάσουν τώρα την Επιτροπή, ενδεχομένως θα χρειαστεί να καταθέσετε ξανά στην Ολομέλεια τις τροπολογίες αυτές για να τις δούμε εκεί. Τώρα, κύριε Ζαχαριάδη, τι να σας πω τώρα. Καταραίει η κυβέρνηση. Δηλαδή, στις 17 μονάδες δημοσκοπικά καταραίει, στις πόσες, στις 25, θα ήσασταν ευχαριστημένοι. Εμείς δεν έχουμε τη φιλοδοξία, ξέρουμε ότι εκεί θα καταλήξει. Θα πάει στις 25, αλλά το ζήτημα είναι τώρα εσείς πώς είστε ευτυχείς με τις 17 ή με τις 15 ή με τις 12. Εγώ, επειδή παρακολουθώ την ελληνική πολιτική ζωή αρκετές δεκαετίες και τάφερη ζωή να είμαι στο ελληνικό κοινοβούλιο τώρα πόσο πάνε κοντά 14-15 χρόνια, δεν έχω δει κυβέρνηση ποτέ μετά από 2 χρόνια κυβερνητικής πορείας να έχει τέτοια διαφορά από την αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτό το ιστορικό προηγούμενο. Κανένα. Αλλά εσείς είστε ευτυχείς. Εμένα αυτό δεν με πειράζει που είστε ευτυχείς. Και σας εύχομαι να παραμείνετε έτσι, γιατί αυτό δείχνει ότι θα μεγενθύνει και τη διαφορά. Πάμε όμως στο μείζον τώρα, πέρα από αυτά που είπατε. Τι δεν μας είπατε για τις ευθύνες της δεξιάς για τη μετανάστευση του 50. Τι δεν μας είπατε για την πτώχευση και τους brain drainers και τις ευθύνες για τον brain drain. Τα πράγματα στη ζωή είναι απλά. Ότι μας είπατε ακόμα, δώσατε ιδεολογικό πρόσημο στους αποδήμους. Ότι είναι προοδευτικοί και ότι ξέρουν τι κάναμε και θα μας αυτόν και τα λοιπά. Έτσι δεν είναι. Τι στεναχωριέστε τούτε. Τι στεναχωριέστε, δεν έχω καταλάβει. Αφήστε τους ανθρώπους να πάνε να ψηφίσουν στον τόπο που κατοικούν και θα μας μαυρίσουν εμάς και θα ψηφίσουν εσάς και εσείς θα είστε ευτυχείς. Πού στεναχωριέστε, πού είναι ο χαμός και το κακό πρόβλημα εδώ. Η ζωή είναι απλή και δεν μπορείτε να αποφύγετε από τα διλήμματα τα οποία έθεσε η τοποθέτηση. Ούτως ή άλλως είχαν τεθεί από τον νόμο. Γιατί είχαν τεθεί από τον νόμο, διότι ναι, μπορεί πράγματι να λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ότι αυτό υπήρξε ένα προϊόν συμβιβασμού κατά από συγκεκριμένους όρους, αλλά δεν ξεχνάμε και τις αφετηριακές θέσεις με τις οποίες προσήλθε πάντως η Νέα Δημοκρατία στο ζήτημα αυτό και πάντως η κυβέρνηση στο ζήτημα αυτό. Και η αφετηριακή θέση, η βασική θέση, την οποία τη διατηρούμε, διατηρούμε τη φιλοδοξία μας αυτή, είναι να μην υπάρχουν περιορισμοί στην ψήφο των αποδήμων από τη στιγμή που είναι Έλληνες πολίτες και έχουν δικαίωμα ψήφου. Αυτή είναι η βασική θέση με την οποία προσήλθαμε σε αυτή τη συζήτηση. Αυτή τη θέση διατηρούμε ως φιλοδοξία. Αυτή είναι η θέση μας. Αν είχαμε 200 ψήφους αύριο το πρωί, να το πω πάρα πολύ απλά στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αυτό θα κάναμε. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν αυτό. Προσέξτε όμως για να δείτε, διότι η θέση ΚΚΕ είναι σαφής, είναι θέση με την οποία διαφωνούμε αφετηριακά, αλλά από εκεί και πέρα είναι μια θέση την οποία την υποστηρίζουν σταθερά. Τι έρχεστε όμως εσείς και λέτε. Ο της υποκρισίας. Ακούστε. Οι περιορισμοί, ποιοι περιορισμοί, οι συγκεκριμένοι, έτσι, αυτούς τους περιορισμούς που έχουμε συζητήσει. Διετής παραμονή, φορολογικές δηλώσεις, αυτοί οι περιορισμοί. Λέει η κυρία Τζάκρη και δεν αφίσταστε από αυτούς σήμερα. Είναι άδικη, υποτιμητική, δεν έχει λόγια να τους χαρακτηρίσει, είναι αχαρακτήριστη. Οι περιορισμοί.
Για να σας ρωτήσω, κύριε Ζαχαριάδη, για να το σκεφτείτε μέχρι την Πέμπτη που θα συζητήσουμε το νομοσχέδιό μας. Δεν είναι υποτιμητική οι περιορισμοί και προσβλητική και αχαρακτήριστη όταν έχουμε 4 εκλογικές περιφέρειες, αλλά είναι όταν έχουμε 1. Σοβαρά τώρα! Επειδή λοιπόν εμείς λέμε ότι ψηφίζουν στο ψηφοδέλτιο επικρατείας, προσέξτε τι μας λέτε εσείς, να κάνουμε 4 εκλογικές περιφέρειες εξωτερικού για να άρουμε τους περιορισμούς. Μάλιστα. Αλλά δηλαδή, εάν δεν κάνουμε 4 εκλογικές περιφέρειες, οι περιορισμοί πάβουν να είναι αχαρακτήριστοι και υποτιμητικοί. Αυτά λέτε. Και ποιος τα ακούει αυτά? Καταλαβαίνετε το μέγεθος της υποκρισίας? Το ΚΚΕ έχει μία θέση, σας την έχει παρουσιάσει. Για τους λόγους που λέει, έχει ένα σκεπτικό. Διαφωνούμε με το σκεπτικό, αλλά έχει ένα σκεπτικό. Το δικό σας το σκεπτικό ποιο είναι για τους περιορισμούς? Διότι είναι ένα ζήτημα το αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε με τον τρόπο οργάνωσης του εκλογικού δικαιώματος των εκλογέων αυτών. Μία εκλογική περιφέρεια, 4 εκλογικές περιφέρειες, ψηφοδέλτια επικρατείας, 15 βουλευτές, 3 βουλευτές. Είναι μία συζήτηση. Μία άλλη συζήτηση είναι, τους δίνετε, άνθρωποι μου, το εκλογικό δικαίωμα αυτό ή τους το αποστερείτε? Τους δίνετε τη δυνατότητα να πάνε να ψηφίσουν εκεί που κατοικούν, ναι ή όχι? Και για να ξυγιόμαστε, κύριε Ζαχαριάδη, λέτε όχι. Άι, πείτε το καθαρά και αφήστε τώρα να ψαρεύετε σε θολά νοερά. Γιατί αυτό στην πραγματικότητα είναι εκείνο που απεπειράθη να κάνει η κυρία Τζάκρη και για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται η ταυτότητά σας. Και από εδώ και από εκεί και με όλους μαζί. Να παίρνετε καθαρές θέσεις. Η θέση του ΚΚΕ είναι μια καθαρή θέση. Είναι μια θέση με την οποία διαφωνούμε, αλλά είναι σαφής και έχει μια επιχειρηματολογία. Θα την αντικρούσουμε. Με εσάς τι να αντικρούσουμε? Τι να αντικρούσουμε? Δεν χωρεί καν αντίκρουση. Πρόκειται περί μιας θέσεως, μη θέσεως, η οποία ακριβώς επειδή δεν έχει συνοχή, γι' αυτό τον λόγο βγαίνεται με αυτόν τον τρόπο τεθειμένη. Διότι ένα ζήτημα να πεις, ποιοι θέλουν να ψηφίζουν, ποιοι θέλουν να ψηφίζουν? Έχουν δικαίωμα ψήφου αυτοί οι άνθρωποι, εμείς το λέμε πολύ καθαρά. Και η δική μας θέση είναι καθαρή. Και ήταν από την πρώτη στιγμή. Γιατί εμείς εκείνο που λέμε το έχουμε πει, διαχρονικά και είναι ένα πράγμα. Είναι Έλληνες πολίτες, μάλιστα. Έχουν δικαίωμα ψήφου, μάλιστα. Εάν παίρνανε αεροπλάνο για να έρθουν να ψηφίσουν στην Ελλάδα, θα μπορούσαν να ψηφίσουν? Ναι. Μπορούμε να τους διευκολύνουμε τους ανθρώπους να ψηφίσουν εκεί που κατοικούν? Αυτό λέμε εμείς, ναι. Καθαρή θέση. Μπορεί να συμφωνεί, να διαφωνεί κανείς, να λέει μα έχουν δεσμό οικονομικό ή ηθικό ή ψυχικό ή τόνα ή τάλο ή θέλω. Ναι, εμείς λέμε κάτι απλό. Θέλουμε να ψηφίσουν. ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να μας πείτε τι λέτε? Να ψηφίσουν αυτοί οι άνθρωποι ή να μην ψηφίσουν? Ή να ψηφίσουν μόνο αν έχουμε 4 εκλογικές περιφέρειες, ενώ αν είναι στο ψηφοδέλτιο επικρατείας, τότε δεν θα ψηφίσουν? Εκτίθεστε. Ικτρά. Ικτρά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και τελειώνω με το εξής. Άκουσα το δεύτερο. Το νομοσχέδιο αυτό είναι βγαλμένο, πώς το είπε ο κ. Καστανίδης, ωραίο ήταν, από τις πιο κατασταλτικές και αυταρχικές παραδόσεις της δεξιάς. Τώρα όχι ότι εγώ φύγομαι με αυτά, το έχω συνηθίσει και θα είχε και ένα ενδιαφέρον να δούμε όπου το βρίσκει, αλλά να πούμε ποιοι το συνέταξαν. Διότι καημένοι άνθρωποι δεν πίστευαν ότι θα έχουν ένα τέτοιο αποτέλεσμα συντάσσοντας αυτό το νομοσχέδιο. Διότι αυτό το νομοσχέδιο το έκανε μια επιτροπή. Στην επιτροπή συμμετείχε ο αντιπρόεδρος του ελεγκτικού συνεδρίου, ο κ. Κωστόπουλος. Συμμετείχε η αρχή διαφάνειας. Συμμετείχε υπηρεσιακό πρόσωπο από την Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών. Συμμετείχε υπηρεσιακός ο Γενικός Διευθυντής, αν θυμάμαι καλά, Ανθρωπίνου Δυναμικού, δεν είναι? Του Υπουργείου Εσωτερικών. Και λέτε τώρα σε αυτούς τους ανθρώπους ότι φτιάξανε νομοσχέδιο το οποίο εκφράζει τον κατασταλτικό μηχανισμό της δεξιάς.
Άμα το είχα γράψει εγώ να μου το λέγατε θα είχε ένα ενδιαφέρον. Αλλά να το λέτε τώρα, να το λέτε τώρα στον αντιπρόεδρο του ελεκτικού συνεδρίου, ο οποίος ουσιαστικά βεβαίως εντάξει, η κυβέρνηση του εισηγεί το νομοσχέδιο, έχει την πατρότητά του, αλλά όμως αυτό έχει φτιαχτεί από αυτούς τους ανθρώπους. Και γιατί να το λέτε αυτό, ακούστε τώρα, διότι λέει πάμε την μονάδα ιστορικού ελέγχου, η μονάδα ιστορικού ελέγχου πηγαίνει να υπαχθεί ουσιαστικά στον επικεφαλής του φορέα. Μάλιστα, και πού να πήγαινε. Το έχω ξαναθέσει το ερώτημα. Μπορείτε να μας πείτε πού να πάει. Εξώ. Θα βάλουμε μια εσωτερική ελεγκτική διαδικασία. Επαναλαμβάνω, μη πειθαρχική, μη ποινική, μη κυρωτική. Τίποτα από αυτά δεν κάνει η μονάδα ιστορικού ελέγχου. Ελπίζω να το έχουμε καταλάβει μέχρι τώρα. Μια διαδικασία η οποία βάζει δικλείδες ασφαλείας και παρατηρεί τη λειτουργία και παρατηρεί την εσωτερική διαδικασία προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα αυτά σε ένα στάδιο προληπτικό. Αυτή η μονάδα δεν διεκπραιώνει ούτε καν καταγγελίες. Τις διαβιβάζει προκειμένου να ασκηθεί εν συνεχή ο πειθαρχικός έλεγχος ή ο ποινικός έλεγχος. Δεν κάνει τέτοια. Προσέξτε. Και αυτό λοιπόν το οποίο συζητάμε τώρα μου λέτε ότι πρέπει να πάει πού. Για να μην είναι στον σκληρό κατασταλτικό μηχανισμό της δεξιάς. Πού. Με αυτή την κριτική προσέρχεστε στο νομοσχέδιο αυτό. Ένα νομοσχέδιο κατεξοχήν τεχνικού χαρακτήρα. Ένα νομοσχέδιο το οποίο στην πραγματικότητα εκείνο που κάνει είναι ότι παλεύει να ενισχύσει τους εσωτερικούς μηχανισμούς. Ένα νομοσχέδιο που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, ξαναλέω, από την πλευρά του ΚΚΕ ως αστικός εξυγχρονισμός και να κριθεί ως τέτοιος. Για να κάνουμε να λειτουργήσει η διοίκηση καλύτερα και αποτελεσματικότερα και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα θέματα διαφθοράς. Και λέμε τι, ότι θα το βγάλουμε αυτό να το πάμε, πού θα το πάμε τη μονάδα εσωτερικού ελέγχου. Και έχω και άλλο ερώτημα. Διότι η βασική δομή και φιλοσοφία της μονάδας εσωτερικού ελέγχου δεν είναι καινούρια. Το έχω πει αυτό. Καινούριο είναι το σύστημα. Αλλά η μονάδα της εσωτερικού ελέγχου έχει υπάρξει, αν θυμάμαι καλά, από το νομοθέτημα του 2006. Από το 2006. Δεν είναι μεσολάβηση η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Πού την πήγατε τη μονάδα εσωτερικού ελέγχου. Αλλού. Πού την πήγατε. Εκεί δεν ήτανε. Εκεί δεν ήτανε. Πού ήτανε. Πειράζω εγώ τίποτε από την υπαγωγή της μονάδας εσωτερικού ελέγχου. Γιατί δεν την πήγατε αλλού εκεί που θέλατε να την πάτε. Τα χρόνια που κυβερνήσατε, η κυβέρνησή σας. Αλλά δεν είναι μόνο. Και επειδή μίλησε ο κ. Καστανίδης, γιατί είναι επειδή είναι παλιά η διάταξη, αυτό πάει πίσω, έτσι. Έχει δηλαδή περιόδους και διακυβερνήσεις που Πασόκ πέρασε αυτή τη διάταξη από διάφορες κυβερνήσεις χωρίς να πειραχτεί. Ερχόμαστε εμείς και βάζουμε Επιτροπή Ελέγχου της μονάδας εσωτερικού ελέγχου. Δηλαδή βάζουμε και εσωτερικό έλεγχο και εσωτερική δικλίδα του εσωτερικού ελέγχου, το οποίο είναι σύστημα. Και τη βάζουμε να υπάγεται από πλευράς εποπτείας της και στην αρχή διαφάνειας. Και γιατί αυτό τώρα ακούμε ότι φτιάξαμε το σκληρό μηχανισμό της δεξιάς, δηλαδή πού να το φτιάχναμε κιόλας, έτσι. Δηλαδή τι είχαμε να ακούσουμε. Δεν κάναμε τίποτα, αυτό σου λέω. Δεν κάναμε, βρε Κωστά μου, τίποτε. Αφού δεν κάναμε τίποτα, τι μας κατηγορείτε τώρα. Εδώ λοιπόν ένα σύστημα φτιάχνεται, το οποίο έχει αυτά τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Και είναι χαρακτηριστικά κυριότητας. Επομένως, εγώ πραγματικά απορώ για αυτή την κριτική. Είναι απολύτως έολη και εμπολής προσπαθεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Δηλαδή, τι, την ανάγκη σας να μην συνταχθείτε με αυτή τη νομική πρωτοβουλία. Με αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, κυρίως γιατί ενεπλάκεται στην άστοχη κριτική την οποία κάνατε και η οποία καταρρύπτεται και αυτή μετά από την νομική συζήτηση που κάναμε για το θέμα του ΑΣΕ. Και τώρα τι να κάνουμε, πρέπει να βρείτε και κάτι να πείτε, την ανάγκη εμφυλοτιμία αμπιούμενη, αλλά όπως ξέρετε αξιολογήστε για όλα αυτά. Διότι κρίνεται η κυβέρνηση για το νομοθετικό του έργο και το δικητικό του αποτέλεσμα, αλλά κρίνονται και τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη στάση τους. Και βλέποντας αυτά ο ελληνικός λαός, εκεί διατηρεί, κύριε Ζαχαριάδη μου, τη διαφορά εκεί που τη διατηρεί, που είναι μεγαλύτερη από το αποτέλεσμα των εκλογών. Αυτό είναι το πολιτικό συμπέρασμα εμπολής αυτής της διαδικασίας, αλλά εγώ δεν είμαι και εδώ για να σας δίνω πολιτικές συμβουλές. Εγώ σας εύχομαι να συνεχίσετε έτσι όπως το πάτε, μια χαρά πάει.
Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ.